Είναι σε θερμό σαλιγκαριού, όχι ελώνα. Δηλαδή, ανά μισή ώρα μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα άτομο μόνο. Δεν περίμενα, αφού είναι με ραντεβού, ότι θα έχουμε πάλι αυτή την ταλαιπωρία. Δεν γλίτωσαν ούτε φέτος την ταλαιπωρία οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που στο κλείσιμο τη σεζόν καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για το επίδομα ανεργίας. Είναι το 85 νούμερο, έχω το 140. Τι ώρα θα φύγω τώρα, δεν ξέρω. Έχω έρθει από τις 8.30 9 παρα 20 και περιμένω μέχρι τώρα. Έχω το 164 και είναι στο 90 ακόμα. Για τρεις μήνες μπαίνουμε ταμείο, έτσι. Να άκουσε τον κόπο δηλαδή, να πούμε εντάξει, αλλά. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 3.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν περάσει μέχρι σήμερα από τα γραφεία του συλλόγου τους στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, προκειμένου να ετοιμάσουν το φάκελό τους για τον ΟΑΕΔ. Εμείς, σαν σωματείο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους ξενοδοχοϋπάλληλοι, που το σώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα του παρελθόντος. Δηλαδή, να μην βλέπουμε ουρές έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΔ. Δεν χρειάζεται να κλείσουν κανένα ραντεβού, εφόσον περνούν από τα γραφεία του σωματείου μας αυθημερών την ίδια μέρα. Πηγαίνουν και καταθέτουν. Και αυτό που κάνουν εδώ πέρα είναι σπουδαίο, γιατί το να περιμένεις στον ΟΑΕΔ και να κλείνεις ραντεβού και να πηγαίνεις μετά από 2 εβδομάδες δεν είναι τόσο ευχάριστο, εφόσον περιμένουμε να πάρουμε κάποια χρήματα. Και είναι καλό να δουλεύουμε συλλογικά. Πιο γρήγορα είναι, δεν περιμένεις την ουρά για να καταθέσεις τα χαρτιά σου. Εγώ έρχομαι από το εργατικό και ήρθα τώρα μέσα εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι είναι 10 άτομα πιο μπροστά από μένα. Την ίδια ώρα, συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είχαν εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων ξενοδοχοϋπαλλήλων Κρήτης μαζί με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Κύριο αίτημα, η κατάργηση του νόμου που έθεσε πλαφόν στην επιδότηση των ανέργων, αλλά και η στήριξη της μητρότητας στις γυναίκες ξενοδοχοϋπαλλήλους. Θέλουμε πραγματικά η απασχόληση να επιβραβεύεται και ανάλογα την απασχόληση να υπάρχει και ο χρόνος ανεργίας.